θυμίσω σε όλο το κοινοβούλιο ότι οι δομές φτώχειας ήταν το ΕΣΠΑ το προηγούμενο. 66 μόνο δήμοι σε όλη τη χώρα είχαν δομές φτώχειας. Σήμερα στο νέο ΕΣΠΑ εμείς κάνουμε 261 δήμους δομές φτώχειας. Δεύτερον, όταν εμείς παραλάβαμε το 2015 δεν είχατε σχεδιάσει το νέο ΕΣΠΑ. Αναγκαστήκαμε λοιπόν κατόπιν τούτου, παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε, αναγκαστήκαμε να επεκτείνουμε επί δύο χρόνια με σύνολο 20 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της δομές φτώχειας, για να μην πάθουν οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι αλλά και οι ωφελούμενοι αυτό που τους είχατε ετοιμάσει, διότι δεν είχατε διάδοχη κατάσταση. Σήμερα και επανειλημμένα έχω πει ότι τα χρήματα είναι διασφαλισμένα και οι άνθρωποι που δούλεψαν θα πληρωθούν. Δεύτερον, έχουμε μοριοδοτήσει με πάρα πολλά μόρια όλους τους πρώην εργαζόμενους ώστε να ενταχθούν, ενώ ήταν όλοι οι προηγούμενοι εργαζόμενοι. Όλοι και όλοι, 700, σήμερα έχουμε δημιουργήσει 1.500 θέσεις εργασίας και έτσι κι αλλιώς έχουμε πολύ μεγαλύτερο χώρο για να προστατευτούν και να διοριστούν. Σήμερα λοιπόν, μήνα στο μήνα και δήμο στο δήμο, διορίζονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ και όχι όπως τους είχατε προσλάβει εσείς μέσα από ΜΚΟ, άνθρωποι σε όλο αυτό τις δομές φτώχειας και τα λοιπά στο δημόσιο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι λάθος, κυρία συνάδελφη, και με συγχωρείτε, σας συμβουλεύουν λάθος.